Γνώρισα τη μάνα του Αλεξανδρού. Μου στήσε κουβέντα στις εξογιές και έκανε νυχτέρια με μαγείσες. Μου στήσε κουβέντα στις εξογιές και έκανε νυχτέρια με μαγείσες. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, Τρίτη σήμερα 21 Μαΐου και είμαστε νωρίτερα στον αέρα, νωρίτερα από την καθιερωμένη ώρα λόγω των εξελίξεων και μιας και οι εκλογές πλησιάζουν. Είμαστε εδώ για να συζητήσουμε και να δούμε μαζί σας αλλά και με τους καλεσμένους μας όλα τα θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας. Σάλλος λοιπόν έχει δημιουργηθεί εντός αλλά και εκτός Ελλάδας από την προκλητική επίθεση του Ρουβίκονα μέρα μεσημέρι στη Βουλή, στο Ναό της Δημοκρατίας, με μπογιές και καπνογόνα, ενώ μάλιστα, όπως αποδεικνύεται, η ελληνική αστυνομία φοβόταν μια τέτοια κίνηση. Ωστόσο, δεν μπόρεσε να κάνει το παραμικρό. Λίγο αργότερα, λοιπόν, από αυτή την κίνηση, ο Ρουβίκονας ανέλαβε την ευθύνη για επίθεση, υποστηρίζοντας ότι είναι στο πλαίσιο αλληλεγγύης προς τον απεργό πείνας αρχιτρομοκράτη της 17 Νοέμβρη, Δημήτρη Κουφοντίνα. Και όσο αυτά συμβαίνουν στη Βουλή, ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης οργώνουν τη χώρα και, όπως δείχνουν και οι κινήσεις τους, το επίκεντρο βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη. Εδώ λοιπόν θα δοθεί η μάχη των ευρωεκλογών στο λιμάνι της πόλης μας, την πρώτη προβλήτα, και ήδη οι κομματικοί μηχανισμοί είναι σε πυρετώδες προετοιμασίες προκειμένου να είναι οι προεκλογικές συγκεντρώσεις πολυπληθείς και να βουλιάξει από κόσμο. Είδαμε και διάφορα δημοσιεύματα, πώς πηγαίνουν οι μεταφερόμενοι και πόσα χρήματα παίρνουν, ένα δημοσίευμα σημερινό του πρώτου θέματος. Αύριο λοιπόν Τετάρτη θα ανοίξει την αυλαία Αλέξης Τσίπρας. Στις 7.30 έχει προγραμματίσει την κεντρική του ομιλία στον ίδιο χώρο που την Παρασκευή στις 8, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει τη δική του συγκέντρωση, ρίχνοντας έτσι την αυλαία της προεκλογικής εκστρατείας για τις ευρωεκλογές. Αυτά από εμένα και πάμε στο στούντιό μας στην Αθήνα και εκεί θα καλησπερίσουμε τον κύριο Στέργιο Καλόγερο. Καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα, Φένια, από την Αθήνα. Πράγματι, στη Θεσσαλονίκη κρίνονται αυτές οι ευρωεκλογές. Θεωρώ ότι και οι δύο πολιτικοί αρχηγοί, και ο Πρωθυπουργός ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Μητσοτάκης, ορθώς κάνουν και κλείνουν τον προεκλογικό αγώνα το κομμάτι τους στη Θεσσαλονίκη, γιατί ξέρεις, η Θεσσαλονίκη παίζει μεγάλο ρόλο και γενικά η Βόρεια Ελλάδα. Ο κύριος Τσίπρας γνωρίζει ότι έχει χάσει τα βάκια και τα καλάθια στη Βόρεια Ελλάδα και προσπαθεί να βγει και να θέσει σε δίλημα τους Έλληνες ψηφοφόρους, εάν βγω εγώ θα πάρει τη 13η σύνταξη, αν βγει ο Μητσοτάκης θα την κόψει. Και αυτό είναι το επιχείρημά του, το βλέπουμε, το λέει ξεκάθαρα πλέον ο Πρωθυπουργός. Και βέβαια ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος προσπαθεί και θα προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί στο έπαρκο την αντίδραση του ελληνικού λαού στην κατάρτιση της Συμφωνίας των Πρεσπών. Αυτή λοιπόν είναι η πραγματικότητα, όμως κοντός ψαλμός. Την Κυριακή είναι οι εκλογές, Κυριακή βράδυ θα δούμε τα αποτελέσματα, θα μάθουμε. Όχι ποιος είναι ο πρώτος. Ο πρώτος είναι η Νέα Δημοκρατία, το ξέρουμε. Θα μάθουμε πόσο είναι η διαφορά ανάμεσα στο πρώτο και στο δεύτερο. Νομίζω εκεί επικεντρώνεται το ενδιαφέρον. Δεν είναι, παιδιά, 6 μέρες πριν τις εκλογές, είναι λιγότερες πλέον οι μέρες. Και βέβαια, να μην ξεχνάμε ότι εμείς την Πέμπτη θα έχουμε κοντά μας τον Δημήτρη Βασιλιάδη την interview για να μας παρουσιάσει τη νέα πανελλαδική δημοσκόπηση, όπου εκεί ο κ. Βασιλιάδης θα μας δώσει τα ποσοστά που βρίσκει η εταιρεία καταξιωμένη στον ελληνικό και όχι μόνο χώρο ίντεργιο, ποιο είναι το ποσοστό της διαφοράς ανάμεσα στο πρώτο και στο δεύτερο κόμμα. Και βέβαια ο κ. Βασιλιάδης θα μας δώσει και κάτι πολύ ενδιαφέρον. Έχουμε μία μέτρηση για τους ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και μία μέτρηση για τους ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Θα δούμε λοιπόν ποιοι είναι οι πρώτοι 10, 12, δεν ξέρω πόσο θα έχει ο Δημήτρης Βασιλιάδης, τι ποσοστά παίρνουν, μάλλον, τι ποσοστά παίρνουν αυτοί, αν υπάρχουν εκπλήξεις. Ποιοι είναι οι ευνοούμενοι του συστήματος, όλα αυτά θα τα δούμε την Πέμπτη, Φένια, εδώ στο στούντιο της Βεργίνα Τηλεόρασης. Και πηγαίνοντας τώρα στα υπόλοιπα, όπως και εσείς σχολίασες, είναι αδιανόητο να επιτίθενται κάτι, κάποιοι και να ρίνουν μπογιές στο ελληνικό κοινοβούλιο. Εάν αυτό γινόταν από ομάδες του δεξιού χώρου,
θα έβγαιναν τα παπαγαλάκια της αριστεράς και της πρόοδου και θα λέγανε οι ακροδεξοί κτλ. Κτλ. Τώρα όμως που έγινε αυτό από τη συνιστόσα του κύριου Τσίπρα από τον Ρουβίκονα, κανείς δεν μιλάει Φένια. Έβγαλε μια τυπική ανακοίνωση ο ΣΥΡΙΖΑ που λέει ότι καταδικάζω και τίποτα περισσότερο μέχρι εκεί. Βλέπουμε λοιπόν ότι είναι δύο μέτρα και δύο σταθμά από τους συντρόφους του ΣΥΡΙΖΑ, ένα μέτρο για τους δεξιούς και ένα μέτρο για τη συνιστόσα που λέγεται Ρουβίκονας. 43 λέξεις, θα το δούμε στη συνέχεια, είχε η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ όλες και όλοι, με την οποία καταδικάζει αυτά τα οποία γίνανε στο ελληνικό κοινοβούλιο. Και να πει κανείς ότι η ελληνική αστυνομία δεν το γνώριζε, το γνώριζε αυτό η ελληνική αστυνομία, Φένια. Όμως, επειδή όπως μου έλεγε και σήμερα ένας υψηλά ιστάμενος της ελληνικής αστυνομίας, η αστυνομία πλέον έχει βαρέσει διάλυση. Όχι στο έμψυχο υλικό, στην ηγεσία. Λένε πολλοί ότι αυτός που έχει βάλει η κυβέρνηση, η στρατηγή δηλαδή, μάλλον είναι για το Ρουβίκονα παρά για τη δουλειά που κάνουν. Και αποδεικνύεται αυτό καθημερινά. Η αστυνομία έχει βαρέσει διάλυση, όχι επειδή δεν είναι ικανά τα σώματα ασφαλείας, τα παιδιά δηλαδή, οι απλοί πολίτες, επειδή δεν είναι ικανή η διοίκηση της ελληνικής αστυνομίας, θέμα καθαρά πολιτικό, έχουν τοποθετηθεί σε θέσεις κλειδιά άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να αποκριθούν σε αυτές τις περιστάσεις. Είναι για πολύ λιγότερα πράγματα. Όμως λοιπόν φαίνει εκβιασμός από τον κύριο Τσίπρα με ψεύτικα διλήμματα. Αν δεν ψηφιστεί ο ΣΥΡΙΖΑ, τα μέτρα τα οποία εγώ δίνω σε εσάς θα αλλάξουν. Θα έρθει ο κακός Μητσοτάκης και θα τα ανατρέψει. Όμως να πάμε και σε ένα άλλο βασικό θέμα, το οποίο το βλέπουμε, το διαβάζουμε. Ποιο είναι αυτό, Φένια? Το ΔΝΤ. Θυμάσαι τι δηλώσεις έχουν κάνει όλα αυτά τα χρόνια? Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο κάποτε το αγαπούσαμε, στην πορεία το μισήσαμε, το δώσαμε στεγνά, αλλά αυτή η σχέση νομίζω θα τραβήξει ακόμη για πάρα πολύ καιρό, αν τουλάχιστον ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει όλα αυτά που εξαγγέλει, όλες αυτές τις παροχές. Και μάλιστα δεν είναι μόνο το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, υπάρχουν και κάποιοι άλλοι στην Ευρώπη που δεν καλοβλέπουν όλα αυτά που λέει ο κύριος Τσίπρας, παρά το γεγονός ότι σήμερα στην συνέντευξη που έδωσε βγήκε και είπε τι δουλειά έχουν οι ξένοι να λένε πού θα δώσουμε εμείς τις παροχές όταν αυτά τα χρήματα προέρχονται από τον ελληνικό και λαό. Φένια, να σταθούμε στο ΔΝΤ. Λέει για μία ακόμη φορά, ομολογεί ότι το κάναμε αυτό, ότι τιμωρήσαμε τους κακούς Έλληνες για να σώσουμε τις ευρωπαϊκές τράπεζες. Και δεν επεμβαίνει ένας εισαγγελέας να καλέσει αυτούς τους απατεώνες και να τους προσκαλέσει και να τους πει: ελάτε εδώ, καταστρέψατε ένα λαό, μια χώρα τόσα χρόνια για να σώσετε τις τράπεζες. Όμως δυστυχώς, είπαμε, η πολιτική μας, ή μάλλον αρκετοί από τους πολιτικούς μας, είναι άμεσα εξαρτώμενοι από το διεθνές σύστημα, είναι εγκάθετοι, είναι τοποθετημένοι, ξέρουμε πολύ καλά πώς γίνονται τα παιχνίδια. Ξέρουμε πολύ καλά πόσο εύκολο είναι να γίνεις ή να μην γίνεις πρωθυπουργός. Εδώ έγινε πρωθυπουργός ο Γεωργάκης από Παπανδρέου για να υπογράψει ό,τι υπέγραψε. Και για να κλείσουμε το πρόλογο, γιατί έχουμε τον εκλεκτό υποψήφιο δήμαρχο κοντά μας, τον αγαπητό δήμαρχο. Καλησπέρα σας, δήμαρχε, τι κάνετε? Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε για την παρουσία σας, κύριε Ζογλού. Και χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια πολλά, βέβαια, θα έκλα την εισαγωγή μου. Χρόνια πολλά, γιατί γιορτάζει η μισή Ελλάδα. Το όνομα Κωνσταντίνος και Ελένη είναι πλέον τόσο διαδεδομένο που νομίζω ότι ξεπέρασαν και τον Γιώργο και την Γεωργία, έτσι. Τους Γιάννηδες επίσης. Ορίστε. Τους Γιάννηδες, λέω, επίσης ξεπέρασαν. Και τους Γιάννηδες επίσης, βέβαια, και τους Γιάννηδες. Να πούμε λοιπόν, Φένια, κλείνοντας, ότι πριν από, μάλλον πέρυσι, η κυρία Ξένη Δημητρίου το 2018 τον Ιούνιο, εδώ και ένα χρόνο, φώναζε και έλεγε να διωχθούν πειθαρχικά οι δύο εισαγγελείς οι οποίοι θέλησαν να δώσουν άδεια στον κύριο Κουφοντίνα, στον εκτελεστή της 17 Νοέμβρη. Δείξτε παρακαλώ και το πλάνο της Θεσσαλονίκης να φαίνεται ο δήμαρχός μας. Φέτος η ίδια γυναίκα, ποιος θα κάνει κριτική στην κυρία Δημητρίου, μόνο είναι θέμα πολιτικό πλέον το αν θα φύγει ή θα κάτσει. Το ίδιο θέμα λοιπόν με την κυρία Δημητρίου, που φέτος συγκαλεί η ίδια, τρέχει και τρέχει διαδικασίες για να δώσει άδεια. Άρα λοιπόν κανείς ποιο να πιστέψει, την κυρία Δημητρίου του 2018 ή την κυρία Δημητρίου του 2019. Καταλαβαίνει κανείς τι έχει γίνει από πέρυσι μέχρι φέτος. Εγώ δεν μπορώ να το πω δημοσίως, το καταλαβαίνει ο καθένας από εσάς. Όμως εγώ πριν κλείσω θα σας πω το εξής. Την Παρασκευή
θα σας πω τι γίνεται με όλα αυτά τα πολιτικά λαμόγια που ζητάνε την ψήφο. Να ξέρετε για το καθέναν τι γίνεται και εσείς να αποφασίσετε. Για όλους αυτούς που νομίζουν ότι με ένα πεντακοσάρικο θα εξαγοράσουν τη συνείδησή μας. Για την πατρίδα μας, για τη θρησκεία μας, για την οικογένειά μας. Όλα αυτά θα τα μάθετε την Παρασκευή. Κλείνοντας να πω ότι έχουν βγει και γραφεία για όσους είστε άνεργοι και θέλετε 25 ευρώ, το γράφει το πρώτο θέμα σήμερα. Υπάρχουν λεωφορεία από το ΣΥΡΙΖΑ, έτοιμα να σας μεταφέρουν όπου θέλετε, να γνωρίσετε όποια πόλη της Ελλάδος θέλετε. 25 ευρώ το μεροκάματο, αν το παζαρέψετε μπορεί να πάτε και στα 30. Τύπημα στην ανεργία. Ναι, μπορεί να πάει και στα 30 το μεροκάματο. Πας όποια πόλη της Ελλάδας θέλεις, τρως, πίνεις. Ακούς και τον Πρωθυπουργό και επιστρέφεις πίσω. Φένια, ο λόγος σε σένα, να δούμε τον εκλεκτό Δήμαρχο, ο οποίος είναι ιδιαίτερα αγαπητός στη Βόρεια Ελλάδα, αλλά και σε ολόκληρη την Ελλάδα. Λοιπόν, ο κύριος Λάζαρος Κυρίζογλου, υποψήφιος Δήμαρχος Αμπελοκήπων Μενεμένης και ο νυν Δήμαρχος Αμπελοκήπων Μενεμένης. Στην τελική ευθεία, κύριε Κυρίζογλου, και πώς τα βλέπετε τα πράγματα και πόσα προβλήματα πρόκειται να δημιουργήσει ο Κλεισθένης στην τοπική αυτοδιοίκηση? Τα πράγματα γενικώς σχολιάζοντας και εγώ με τη σειρά μου, γιατί δεν αποφεύγω και σαν πολίτης να έχω θέση και άποψη, είναι έτσι όπως τα περιγράψατε. Μάλιστα δε, θέλω να εκδηλώσω την απόλυτη αντίθεσή μου και την αποστροφή μου για το γεγονός ότι έγιναν τετραπλές εκλογές μαζί. Τι συμβαίνει τώρα? Έχουμε την κεντρική πολιτική σκηνή, την διαπάλη, την διαμάχη, το σκυλοκαυγά, όπως θέλετε πέστε το, των κομμάτων για τις ευρωεκλογές, που πάλι για τις ευρωεκλογές δεν μιλάνε, λες και έχουμε εθνικές εκλογές. Και εκπέμπεται ένα τέτοιο μήνυμα, διακύβευμα. Ενώ το διακύβευμα και το μήνυμα των δημοτικών εκλογών είναι τελείως διαφορετικό. Και υπάρχει μια σύγχυση του εκλογικού σώματος που προσπαθεί η κυβέρνηση να την δημιουργήσει, γιατί αυτή φέρει την ευθύνη για το ότι γίνανε τετραπλές εκλογές. Λέμε λοιπόν στους πολίτες να γυρίσουν τις πλάτες στην κομματική πόλωση, στις έντονες κομματικές αντιπαραθέσεις και στις δημοτικές εκλογές να προσέλθουν στην κάλπη. Να μας κρίνουν για το έργο μας, να μας κρίνουν για το πρόγραμμά μας και να ψηφίσουν με κριτήρια και χαρακτηριστικά αυτοδιοικητικά. Ξεκάθαρα με κριτήρια αυτοδιοικητικά. Αυτή είναι η θέση μου και η άποψή μου. Και είχε και ένα σκέλος ακόμη η ερώτησή σας, αν δεν κάνω λάθος. Αν ο Κλεισθένης θα προκαλέσει προβλήματα, σε εσάς ίσως όχι, αλλά γενικά στην τοπική αυτοδιοίκηση. Ακούστε λοιπόν. Ο Κλεισθένης, τον οποίο εμφάνισαν ως, με την προπαγάνδα ως μια μεγάλη μεταρρύθμιση, δεν είναι ούτε μεταρρύθμιση ούτε μεγάλη. Έχει κάποια θετικά επουσιώδη μερεμέτια θεσμικά τα οποία τακτοποίησε και εκκρεμότητες και όλη η φασαρία έγινε σε ένα νομοσχέδιο σούπερ μάρκετ που είχε τα πάντα. Για το εξής ένα, για την λεγόμενη απλή αναλογική, που και απλή αναλογική δεν είναι. Στα χωριά μέχρι 300 κατοίκους εκλέγεται κοινοτάρχης αυτός που πάρει μία ψήφο παραπάνω. Πώς λέγεται αυτός που παίρνει μία ψήφο παραπάνω? Δεν λέγεται αναλογικό το σύστημα, λέγεται πλειοψηφικό. Πάμε τώρα, στους συμβούλους είναι απλή αναλογική και στο δήμαρχο είναι σούπερ ενισχυμένο πλειοψηφικό, αφού είναι όχι μια ψήφο παραπάνω, αλλά 50-1%. Θα ήταν απλή αναλογική εάν όλοι εκλέγονταν τον πρώτο γύρο. Παραδείγματος χάρη, στο Δήμο Θεσσαλονίκης, για να μην χρησιμοποιήσω άλλον Δήμο, που ξέρουμε με τα βεβαιότητας ότι εκεί θα πάνε στο δεύτερο γύρο. Τι θα γίνει μετά το δεύτερο γύρο, μακριά από τους πολίτες, χωρίς να έχουν εγκρίνει οι πολίτες τις συνενέσεις, τις συνεννοήσεις, τα ανταλλάγματα και τις συναλλαγές που θα γίνουν, πώς θα διοικηθεί ένας μεγάλος Δήμος. Η τοπική αυτοδιοίκηση θα δοκιμάσει μεγάλη ταλαιπωρία, προβλήματα ως προς τη λειτουργησιμότητα των Δήμων και θα χρειαστεί θεσμική παρέμβαση, θυμηθείτε με, και θα γίνει είτε από αυτήν την κυβέρνηση είτε από την επόμενη, οπωσδήποτε, προκειμένου να αμβληθούν οι δυσλειτουργίες και τα προβλήματα που δημιουργεί αυτό το τριφασικό συνοθήλευμα που βαφτίστηκε απλή αναλογική. Δήμαρχε, πες μου λίγο στο Δήμο Μενεμένης Αμπελοκήπων, πώς είστε υποψήφιοι δήμαρχοι? Ο Ομιλών και άλλοι τέσσερις. Και άλλοι τέσσερις. Εγώ από ό,τι ξέρω και από ό,τι έχω δει,
και από τη βόλτα, ας το πούμε έτσι, στο Δήμο σας, θεωρώ ότι θα είστε νικητής από την πρώτη Κυριακή, κύριε Κυρίζογλου, γιατί έτσι ο κόσμος, τα πράγματα. Ο κόσμος, επιτρέψτε μου, δεν ξέχνα ότι ο Λάζαρος Κυρίζογλου ήταν αυτός που πραγματικά από την πρώτη στιγμή έβαλε μπροστά τον εαυτό του, απλός στρατιώτης, στην οργάνωση όλων αυτών των διαδηλώσεων και των συλλαλητηρίων για την ελληνικότητα της Μακεδονίας μας. Σας το έχω πει άλλη μια φορά στην εκπομπή, σας το λέω και σήμερα και το θυμίζω στους ακροατές, κύριε Δήμαρχε, ότι είστε από τους ελάχιστους σε όλη την Ελλάδα που κάναμε, αν θέλετε, όλων αυτών των αγώνα και τον συνεχίζουμε για την ελληνικότητα της Μακεδονίας μας. Πρέπει λοιπόν να θυμίσουμε στον κόσμο ότι είστε από τους ελάχιστους που σηκώσατε το λάβαρο της ελληνικότητας της Μακεδονίας απέναντι σε αυτό το έκτρωμα που λέγεται Συμφωνία των Πρεσπών. Κοιτάξτε, τόσο εγώ ως Δήμαρχος Αμπελοκήπων Μενεμένης, όσο και το Δημοτικό μας Συμβούλιο, αλλά και η συντριπτική πλειοψηφία των Δημάρχων της Μακεδονίας, της Θράκης, της Ηπείρου, της Δυτικής Μακεδονίας και της Κεντρικής Μακεδονίας, με συνεδριάσεις τις οποίες κάναμε, ταχθήκαμε και κατά της Συμφωνίας των Πρεσπών και υπέρ των συλλαλητηρίων. Γιατί υπέρ των συλλαλητηρίων? Γιατί δεν ρωτηθήκαμε, μας αγνόησε η κυβέρνηση σε ένα μείζονος εθνικής σημασίας θέμα, όπως προβλέπει το Σύνταγμα. Αλλά δεν ήταν και η πρώτη φορά που σας αγνόησε η κυβέρνηση, όχι. Κύριε Γυρίδη. Όταν λέω μας αγνόησε, όχι τους δημάρχους. Αγνόησε τους πολίτες, όλους. Και αγνόησε και εμάς. Θα έπρεπε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος έκανε ένα δημοψήφισμα τον Ιούνιο του 2015 και το όχι το έκανε ένα πλέργιο και πελώριο ναι εν συνεχεία, και διασήμαντον αιτίαν και αφορμή τότε για τις ανάγκες της προπαγάνδας και της πολιτικής τακτικής έκανε δημοψήφισμα για ένα τέτοιο μεγάλο θέμα. Στα Σκόπια έγινε δημοψήφισμα. Ρωτήθηκαν οι πολίτες, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα. Στην πατρίδα μας, στην Ελλάδα, γιατί να μην γίνει δημοψήφισμα όταν η κυβέρνηση δεν είχε τη δημοκρατική νομιμοποίηση πριν τις εκλογές του 2015 για το θέμα αυτό? Είναι έτσι ή δεν είναι? Είχε τεθεί στον ανοιχτό διάλογο προς έγκριση στους πολίτες, αποτέλεσε δηλαδή ζήτημα της προεκλογικής περίοδου τότε? Αλλά ξεκάθαρα η κυβέρνηση, πιεζομένη από τους Αμερικανούς και τους Γερμανούς και τους φίλους τους Αυστριακούς, τους έκανε τα χατήρια. Και από ΕΟΚ και ΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο, καλώς φαίνεται τώρα ο κύριος Τραμπ, άκουσον. Κύριε... Οι φωνιάδες των λαών Αμερικάνοι, να τα πω γιατί δεν μασάω τα λόγια μου, ακούστε. Και επίσης, go home Madame Merkel, welcome Madame Merkel τώρα. Δημαρχέ, αυτό έγινε. Είναι αυτό το οποίο ακριβώς εσείς περιγράφετε, έτσι έγινε. Να πούμε για τον κόσμο, αν και φαντάζομαι ελάχιστοι δεν σας γνωρίζουν, αλλά για αυτούς που μας βλέπουν εκτός Κεντρικής Μακεδονίας, ότι είστε και πρόεδρος στην Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας, έτσι. Και δηλαδή... η απόφασή μας, κύριε Καλόγερε, ήταν ομόφωνη στην Κεντρική Μακεδονία. Ο κύριος Μπουτάρης, ο οποίος είχε διαφορετική άποψη... Αυτός είναι εκπρόσωπος των Σκοπίων, αφήστε τον. Όχι, ακούστε. Όχι. Ή εξέφρασε τον εαυτό του. Όχι το Δήμο και το Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί το Δημοτικό Συμβούλιο, στο οποίο είχε την πλειοψηφία, δεν κατάφερε να περάσει τη θέση του. Δήμαρχε, πρόεδρε, θέλω την άποψή σου, γιατί εσύ τα λες όπως ακριβώς τα πιστεύει ο λαός. Σήμερα η συνιστόσα του ΣΥΡΙΖΑ, που λέγεται Ρουβίκονας, πήγε και πέταξε μπογιές και είχε και καπνογόνα. Δεν έγινε και καμιά σύλληψη. Λέει μία προσαγωγή, θα τον αφήσουν και αυτόν. Πού αλλού? Στο ναό της Δημοκρατίας. Θέλω το σχόλιο σας. Και να βλέπουμε και πλάνα, παρακαλώ, αν είναι εύκολο το Ρουβίκονα. Ξεκάθαρα, κύριε Καλόγερε, και ως νομικός δικηγόρος, αλλά και ως δήμαρχος και ως απλός πολίτης, πιστεύω ακράδαντα στην πολυκομματική, κοινοβουλευτική, πλουραλιστική δημοκρατία, η οποία σε όλο τον κόσμο, στο παρελθόν, σήμερα και στο μέλλον, όπου λειτουργήσε, λειτουργεί και θα λειτουργεί, λειτουργεί μόνο με την εφαρμογή των νόμων. Όπου δεν υπάρχει νόμος που να εφαρμόζεται, καταλύεται η δημοκρατία. Δεν είναι δυνατόν να επιτρέπεται το τέ με αλφαγιώτα ή να επιτρέπει η κυβέρνηση τέτοιες λειτουργίες και δράσεις έκνομες σε ένα κοινοβουλευτικό δημοκρατικό πολίτευμα. Είναι απαράδεκτο.
Είναι τελείως απαράδεκτο. Η δε στάση της κυρίας Ξένης Δημητρίου, την οποία εσείς δεν σχολιάσατε, απλώς αναφέρατε τι έλεγε για το ίδιο θέμα πέρσι και τι λέει τώρα, είναι επιεικώς περίεργη, δεν απηχεί το λαϊκό αίσθημα, γιατί κάθε πολίτης λέει είναι δυνατόν τόσος καυγάς, τόσος θόρυβος, τόσες ζημιές και τέτοιες καταστροφές από ελάχιστους αναρχικούς ή άτομα τους, τα οποία τους οποίους προστατεύει η ελληνική αστυνομία, κύριε Ζογλού. Ουσιαστικά στην τους πράξη μεταφέρει, με την ανοχή, τους μεταφέρει με τα αυτοκίνητα. Αλλά δεν φταίνει η απλή αστυνομική. Για έναν, ο οποίος αφαίρεσε 11 ανθρώπινες ζωές, έλεος. Κύριε Ζογλού, επειδή εγώ προσωπικά με όλα αυτά που λέω και ξέρετε ότι τα λέω έξω από τα δόντια, είμαι στόχος πολλών ατόμων. Δεν θέλω να πω περισσότερο αυτή τη στιγμή. Εγώ θα πω το εξής. Η κυρία Δημητρίου, και την κρίνει ο κόσμος που μας ακούει, τον Ιούνιο του 2018 προανήγγειλε να ελεγχθούν πειθαρχικά οι δύο εισαγγελείς, διότι η έγκριση, λέει, στο έτοιμο Κουφωτίνα για χορήγηση άδειας αντίκειται στις υποχρεώσεις, διαβάζω ακριβώς την ανακοίνωση, που απορρέουν από τις παραβάσεις διατάξεις που αναφέρεται στην απονομή δικαιοσύνης και συγκεκριμένα τις πλημελούς άσκησης των υπηρεσιακών καθηκόντων σε σχέση με τις υπηρεσιακές του ενέργειες κατά τη χορήγηση άδειας του Δημήτρη Κουφωτίνα. Δηλαδή, άλλα έλεγε η κυρία Δημητρίου πέρυσι, τώρα επειδή είναι κολλητή με το Τσίπρα, πρέπει, άλλα λέει. Πρέπει, τελικά ο απλός Έλληνας πολίτης τι πιστεύει, υπάρχει δικαιοσύνη στην Ελλάδα ή θα φέρνουμε όπως και στο ποδόσφαιρο δικαστές από την Ευρώπη να απονείμουν δικαιοσύνη? Θα το πω πιο απλά. Θα πρέπει να βάζουμε τον εαυτό μας στη θέση των άλλων όταν αποφασίζουμε πολλές φορές. Δηλαδή, δεν τους γέννησε μάνα αυτούς τους οποίους δολοφόνησε ο αρχιεκτελεστής της 17 Νοέμβρη, ο Κουφωτίνας, και οι άλλοι σύντροφοί του, όλοι μαζί. Αυτοί, οι οικογένειες αυτών των ανθρώπων, σε ποια κατάσταση βρίσκονται? Πώς αισθάνονται όταν βλέπουν τέτοια μεταχείριση αυτού ο οποίος αφαίρεσε τη ζωή του παιδιού τους, του ανθρώπου τους? Έτσι σκέφτεται ο λαός. Και εγώ, σαν άνθρωπος που κινούμαι μέσα στο λαό, έτσι σκέφτομαι. Δήμαρχε, να πάμε και λίγο και στα τοπικά που θέλω να ακούσει ο κόσμος. Πόσες φορές έχετε εκλεγεί μέχρι τώρα? Τρεις. Τέσσερις φορές μέχρι τώρα. Ναι. Και αυτή θα είναι η πέμπτη. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, τι καινούριο θα μπορέσετε να προσφέρετε στο Δήμο Αμπέλο Κύπων Μένε Μένες? Πολλά. Πρώτα απ' όλα, να ακούσουμε κάτι. Θέλω να ευχαριστήσω δημόσια και μέσα από την τηλεόρασή σας τους πολίτες που δείχνουν και ξαναδείχνουν επανειλημμένα την εμπιστοσύνη τους και την αγάπη τους στο πρόσωπό μας. Νοικοκυρέψαμε το Δήμο. Ξεχρεώσαμε το Δήμο. Και έχουμε και θετικό υπόλοιπο 3.800.000 ευρώ. Είμαστε ο Δήμος από τους πλέον καθαρούς στο πολεοδομικό συγκρότημα Δήμους, με τα φθηνότερα δημοτικά τέλη, με την παιδεία και την εκπαίδευση, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό στην κορυφή. Οι τομείς στους οποίους εμείς θα ρίξουμε το βάρος τώρα είναι, πρώτον, η μεγάλη εικόνα της τοπικής αυτοδιοίκησης στην πατρίδα μας στην Ελλάδα, θεσμικά προκειμένου να έχουμε περισσότερη αποκέντρωση, έτσι λέει το Σύνταγμα, με περισσότερους πόρους και αρμοδιότητες προς την τοπική αυτοδιοίκηση. Δηλαδή, περισσότερη δημοκρατία με περισσότερη αυτοδιοίκηση. Αποκλίνουμε προς τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, αντί να συγκλίνουμε με την ευρωπαϊκή τοπική αυτοδιοίκηση. Δεύτερον, στην πιο μικρή αλλά μεγάλη επίσης εικόνα της Δυτικής Θεσσαλονίκης, θα δώσουμε τη μάχη για τη μεταφορά της ΔΕΘ δυτικά. Τέσσερις πρωθυπουργοί το εξήγηλαν, κύριε Καλόγερε, αυτό. Άλλαξε ο πρωθυπουργός και ο σημερινός δήμαρχος και τα συμφέροντα του κέντρου της πόλης θέλουν να κάνουν εκεί κάτι μερεμέτια. Μέσα σε ένα ποτήρι θέλουν να κάνουν τρικυμία σε περιορισμένη έκταση και ανάπλαση και να αναπτυχθεί η έκθεση. Η έκθεση θέλει ζωτικό χώρο για να αναπτυχθεί. Δεν μπορεί να αλλάζουν οι κυβερνήσεις και να αλλάζουν οι εξαγγελίες. Και εμείς πολίτες αυτού του πολεοδομικού συγκροτήματος είμαστε. Δεύτερον, το δυτικό θαλάσσιο μέτωπο του οποίου πρέπει να γίνει απορρίπανση, προστασία, ανάπλαση για να αναδειχθεί αυτό το δυτικό θαλάσσιο μέτωπο, το οποίο ο κύριος Τζιτζικώστας σε συνεργασία με το Δήμο το δικό μας και το Δήμο Δέλτα και την έδρα της Χημείας ξεκίνησε μέσα από το πρόγραμμα Terra Med μια σημαντική προσπάθεια. Το τρίτο είναι τα στρατόπεδα όλης της Δυτικής Θεσσαλονίκης και κυρίως τα στρατόπεδα
Παύλου Μελά να αξιοποιηθεί, Καρατάσου να παραχωρηθεί, τους Γιάκα επίσης να παραχωρηθεί στο Δήμο του Ευόσμου και το δικό μας που έχει παραχωρηθεί το 2008 να χρηματοδοτηθούν τα έργα όπως το κολυμβητήριο, τη μελέτη του οποίου ετοιμάσαμε και χρήσης κοινής ωφέλειας και όχι εμπορευματοποίηση. Ακόμη η επέκταση του μετρό δυτικά, που πρέπει δυτικά να γίνουν οι επεκτάσεις με πιο σαφές χρονοδιάγραμμα και όχι με παραμύθια που μας εξαγγέλουν κάθε φορά. Τέλος, δεν μπορώ να παραλείψω, δεν μπορώ να μην αναφερθώ στις υπηρεσίες που παρέχουν οι αστικές συγκοινωνίες, κύριε Καλόγερ, οι οποίες δεν λέω ότι ήταν καλές στο παρελθόν, αλλά τώρα γίναν κάκιστες και χειρότερες και δυστυχώς δικαιωθήκαμε για αυτό το πείραμα Σπίρτζη και Παπά που εφαρμόστηκε στην πόλη. Ακόμη εμείς θα ασχοληθούμε μέσα στο εσωτερικό του Δήμου, προσέξτε, με τις αστικές αναπλάσεις της οδού Φιλίππου Πόλεως, της οδού Δαβάκη, της οδού Βενιζέλου, την αστική ανάπλαση απέναντι από το Grand Hotel που θα γίνει ο Ιερός Ναός του Αγίου Πολυκάρπου, θα γίνει επίσης εκεί και το Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Λύκειο. Την αστική ανάπλαση της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου και Χαλκίδη που θα μόνο δρομηθούν. Να μην λέμε λεπτομέρειες, πάτε να κάνετε έργα, πολλά έργα στην περιοχή σας. Τον οποίο έχουμε και μελέτες έτοιμες. Έχετε μελέτες, βέβαια. Άλλα χρηματοδοτήθηκαν και είναι υποδημοφράτηση. Δήμαρχε, θα μου επιτρέψετε αυτό που είπατε για τη ΔΕΘ. Είναι η άποψη δική σας, είναι η άποψη της διοίκησης. Εδώ δίστανται οι απόψεις, όπως είπατε. Νομίζω ότι θα πρέπει να βρείτε τη χρυσή τομή. Ήταν η θέση 4 πρωθυπουργών πλην του κυρίου Τσίπρα, 4 διαδοχικών και διαφορετικών κυβερνήσεων και οι φορείς και όλοι παραδέχτηκαν ότι πρέπει να γίνει ή στους Λαχανόκηπους, που είναι μια μεγάλη πάνω από 600 στρέμματα έκταση, ή στη Σύνδο. Η Σύνδο νομίζω είναι λίγο μακριά, Δημαρχέ. Ναι, αλλά στους Λαχανόκηπους είναι και μες στην πόλη κοντά και απ' έξω. Φένια, ερώτηση. Κύριε Ζωγλού, υπάρχουν χρήματα για κοινωνική πολιτική στο Δήμο? Γιατί δυστυχώς το γνωρίζετε κι εσείς πάρα πολύ καλά και σε εσάς η υποχρηματοδότηση είναι μεγάλη, αλλά δυστυχώς ο κόσμος δεν τα βγάζει πέρα. Εσείς πήγατε και πληρώσατε το πρόστιμο της κυρίας που επέβαλε η ελληνική αστυνομία γιατί πουλούσε τα τερλίκια. Σαν αυτή την κυρία υπάρχουν εκατοντάδες κυρίες και υπάρχουν και εκατοντάδες άνθρωποι που πεινάνε και δεν μπορούν να πληρώσουν όχι λογαριασμό, ούτε να φέρουν ψωμί στο τραπέζι της οικογένειας. Τι κάνετε σε αυτό το κομμάτι? Ακούστε να δείτε. Πρώτα απ' όλα, το ζήτημα της ανεργίας και το ζήτημα της κοινωνικής στήριξης είναι ακραία και από το Σύνταγμα προκύπτει και από τον Καλλικράτη προκύπτει και από τον κοινό νου βγαίνει κεντρικής πολιτικής διαχείρισης. Την ευθύνη φέρει η κυβέρνηση, το λέω ξεκάθαρα, και για αυτό το θέμα και για την κρίση που υπάρχει στην αγορά λόγω της υψηλής φορολογίας. Ορίστε, μισθώνει πούλμαν για να πηγαίνουν στις προεκλογικές συγκεντρώσεις. Έτσι ευτελίζει τον άνθρωπο. 25 ευρώ. Έτσι, τι άλλο να πούμε. Έτσι ευτελίζει τον άνθρωπο και την εικόνα του ανθρώπου. Οι πολίτες θέλουν δουλειά, να βγάζουν το μεροκάματό τους και να ζουν αξιοπρεπώς. Τότε μπορεί να τους κοιτάει κανείς στα μάτια. Εμείς σαν Δήμος έχουμε καπί. Κέντρα ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων, προγράμματα βοήθειας στο σπίτι, παιδικούς σταθμούς, βρεφικούς σταθμούς, ιατρία, φυσικοθεραπευτήρια, πολυατρία και παρέχουμε δωρεάν υπηρεσίες στους πολίτες. Και αν δεν υπήρχαν. Συνεχίζουν και ενισχύονται. Εμείς στηρίζουμε κατά προτεραιότητα την κοινωνική πολιτική και από το περίσσευμα των χρημάτων, το θετικό υπόλοιπο που έχουμε, που αρνηθήκαμε να τα δώσουμε στην Τράπεζα της Ελλάδος. Προσφύγαμε και στο Συμβούλιο Επικρατείας για να μην τα παίξουνε. Δεν τα γύρισε στα χρήματα. Τι τα έκανα? Δεν τα γύρισε στο κράτος τα χρήματα που ζητούσε ο κύριος Τσίπρας. Γιατί του Τσίπρα είναι τα χρήματα? Όχι, τα γυρίσατε ή είστε μοναδικός? Όχι. Σχεδόν όλοι οι Δήμοι, όλη την Ελλάδα. Μιλάτε τώρα στη δεύτερη πρόσκληση που σας έγινε, όχι στην πρώτη. Και στην πρώτη και στη δεύτερη και σε όσες θέλει ας κάνει. Τα χρήματα είναι των πολιτών του Δήμου μου. Τα θέλω για το Δήμο μας, για τους πολίτες των τοπικών κοινωνιών, για να στηρίξουμε αυτές τις λειτουργίες και τα σχολεία. Δημαρχέ, εγώ μία ερώτηση θα σου κάνω τελευταία για να μας πεις ό,τι θέλεις και να σου ευχηθούμε καλή επιτυχία, αν και πιστεύω ευχαριστώ ότι πολύ. Θα την έχεις. Εγώ θεωρώ ότι θα είσαι από την πρώτη Κυριακή, λόγω της μεγάλης προσπάθειας και της τεράστιας κοινωνικής πολιτικής. Εγώ, Φένια, ξέρω πράγματα που έχει κάνει ο Δήμαρχος, τα οποία δεν θέλω να τα πω στον αέρα γιατί δεν τα λέει ο ίδιος. Έχω εκπλαγεί
από το μέγεθος της κοινωνικής πολιτικής και του ανθρώπου που λέγεται Λάζαρος Κυρίζογλου απέναντι στους συνανθρώπους μας. Εγώ έχω εκπλαγεί και δήμαρχε, μπράβο και συγχαρητήρια. Και όπως έχω εκπλαγεί και από τον πατριωτισμό του δημάρχου Λάζαρου Κυρίζογλου και πρόεδρου της ΠΕΔ. Και το ερώτημά μου είναι το εξής. Μετά την επανεκλογή σας, θα είστε ο νέος δήμαρχος, θα παραμείνετε και θα διεκδικήσετε τη θέση του Προέδρου εκεί στην ΠΕΔΚ ή θα ζητήσετε να γίνετε Πρόεδρος των Δημάρχων όλη της Ελλάδος στη θέση του κυρίου Πατούλη? Το είπα νομίζω έμεσα πλην σαφώς ότι με ενδιαφέρει να ασχοληθώ για τη μεγάλη εικόνα της αυτοδιοίκησης, για την αυτοδιοίκηση στο επίπεδο της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που είμαι Πρόεδρος, αλλά και για το Δήμο μου, γιατί πιστεύω ότι κανείς δεν δικαιούται να ευτυχεί μόνος του. Όσα καλά κι αν κάνεις στον τόπο σου, αν ο περίγυρος Δυτική Θεσσαλονίκη έχει ανάγκες, στο οποίο περίγυρο βρίσκεσαι, ζεις και αναπνέεις και η αυτοδιοίκηση στην πατρίδα σου δεν πάει μπροστά, τότε δεν πετυχαίνεις μεγάλα. Δήμαρχε, κατανοητό. Ο Τσίπρας σήμερα, ο κύριος Τσίπρας, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, είπε ψηφίστε εμένα, γιατί αν βγει ο κακός Μητσοτάκης θα σας κόψει τη 13η σύνταξη. Δηλαδή, το επίδομα, την ελιμοσύνη που σας δίνω. Έχετε να κάνετε ένα σχόλιο από αυτό? Θλίβομαι. Είμαι εχθρός και πολέμιος τέτοιου είδους παροχών, οι οποίες ούτε σύνταξη είναι, ούτε 13η είναι. Αν ήταν, θα έπρεπε να δοθεί πριν το Πάσχα ή πριν τα Χριστούγεννα και θα έπρεπε να δίδεται μονίμως. Πρόκειται για ένα κουτσουρεμένο, μειωμένο βοήθημα, το οποίο καλώς δόθηκε, αλλά ο τρόπος που γίνεται σχεδόν λίγο πριν τις εκλογές, σχεδόν έξω από τα εκλογικά τμήματα, δεν συνιστά σεβασμό και τιμή για τους πολίτες. Μάλλον συνιστά υποτίμηση της νοημοσύνης των Ελλήνων πολιτών, από τους οποίους με όλες τις κυβερνήσεις στην περίοδο των μνημονίων πήραν 10 και δίνουν 1. Δήμαρχε, καλή επιτυχία από μένα. Και εύχομαι στην επόμενη τηλεοπτική σου εμφάνιση εδώ στην Βεργίνα Τηλεόραση να είσαι εκ νέου δήμαρχος της πόλης, της περιοχής σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ και καλούμε τους πολίτες να έρθουν στην κάλπη όλοι. Φένια. Θα έχουμε να ασχοληθούμε με ένα δήμαρχο λιγότερο, εγώ πιστεύω, μετά τις 26 Μαΐου, μιας και θα εκλεγεί από την πρώτη Κυριακή. Τουλάχιστον αυτό δείχνουν, δεν θα πω οι δημοσκοπήσεις, κύριε Ζογλού, αλλά οι απόψεις και το κλίμα του κόσμου, γιατί εκείνοι είναι στην τελική που μετράνε. Καλή επιτυχία και από ευχαριστώ μένα. Πολύ. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Ευχαριστώ. Έτσι, φίλες και φίλοι, θα κλείσουμε εμείς το πρώτο κομμάτι της εκπομπής μας. Περνάμε σε πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε πολύ λίγο επιστρέφουμε εδώ και πάλι μαζί σας. Διαφημίσεις. We'll be right back.